Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σε ένα ακόμα Europe's Best Of. Λέω να μην χαλάσουμε την παράδοση, να ξεκινήσουμε Premier League, τι λες? Ξεκινήσουμε Premier League, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι το αγαπημένο σου, η αγαπημένη σου στιγμή, γιατί έχεις από τον Κύριακο... The best moment of all time, με Ιταλία. Ιταλία, ναι. Εντάξει, όχι, πάμε να πούμε για το μεγάλο ντέρμπι. Μεγάλο ντέρμπι, εγώ αυτό τυχαία το φόρησα, απλά είχα στη δουλειά, δεν είμαι Manchester United, να το πούμε αυτό. Τα υπόλοιπα άπλητα. Μπορεί, ναι. Είχα και τη Liverpool, αλλά θα αποφεύγω να το φοράω. Manchester United Liverpool μπορεί να μην, είναι, να μην έχει τον glamour των προηγούμενων εποχών, αλλά θέλοντας και μην είναι το κλασικό της Αγγλίας. Και οι δύο ομάδες απέχουν πάρα πολύ από την κορυφή. Η United με το 5 στα 5 το πρόσφατο έχει επιστρέψει. Κάποιο παδί πιο αισιόδοξο θα μπορούσε να πούνε ότι πλησιάζει την κορυφή, ας πούμε. Και δεν ισχύει κορυφή, όχι, αλλά η δεύτερη θέση δεν είναι απαγορευτική. Η City παίζει εκτός έδρας και άμα κάνει γκέλα. Είναι νομίζω 4-5 βαθμούς διαφορά έχουν. Παρόλα αυτό αυτά, είναι ο αντικειμενικός στόχος. Η Liverpool είναι αυτή που. Θέλω να πω για τη Liverpool ότι αρχίζει και θυμίζει την ομάδα των τελευταίων ετών με το αρνητικό πρόσωπο. Μετά από 15 αγωνιστικές είναι ήδη στο μείον 15 από την κορυφή και αρχίζει να κάνει την περσινή τρομερή πορεία να φαίνεται πολύ μακρινή για το πρωτάθλημα. Ήταν ουτοπική, δεν ήταν η κανονική περσινή Liverpool της Premier League. Ναι, κάπως έτσι μοιάζει. Τώρα, απ' την άλλη, η United θα μπορεί να θυμάται το περσινό 0-3 με τα 3 πέναλτι, αλλά μάλλον τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κοίτα, έχει τα κλασικά προβλήματα η United, τραυματίστηκε ο Smalling. Νομίζω είναι 43ος τραυματισμός για φέτος, τρομερό νούμερο, δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό έτσι ούτως ή άλλως. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί στην άμυνα, γιατί λείπει ούτως ή άλλως ο Evans και ο Jones. Λείπει και ο Bleed, που θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό. Αλλά αισιοδοξούν, επιστρέφει ο Ντι Μαρία όμως και αισιοδοξούν ότι το πρόβλημα της άμυνας μπορεί να το μακιγιάρει η φόρμα του Φαν Πέρση. Ο οποίος έχει στα τελευταία 9 μάτς με τη Λίβερπουλ έχει 6 γκολ. Έβαλε και τα 2 τώρα με τη Southampton, οπότε θα είναι. Είναι on fire. Ναι, θα είναι. Someone to watch. Κάζω και μέσα εβδομάδα για τη Λίβερπουλ, παίζει ρόλο στην ψυχολογία. Αποκλείστηκε από την Βασιλεία που ήθελε μόνο νίκη. Και γενικά είναι το κλίμα πάρα πολύ αρνητικό. Ναι, πολύ κακό, πολύ κακό. Καλό όμως είναι το κλίμα της Σαμπντόρια. Σίγουρα. Με τον Μιχαλόβιτς τεχνικό. Εγώ λατρεύω ο Μάσιμο Φεραίρο, πρόεδρος τρελός, πανηγυρίζει τα γκολ. Και μόνο γι' αυτό θα ήθελα να νικήσει η Σαμπντόρια μέσα στη Γιουβέντους και να τον δω να κάνει τα τρελά του. Είναι λες και έχει περάσει ένας αιώνας, αλλά είναι μόνο 3 χρόνια από τότε που οι οπαδοί της Τζένοα κάνανε κηδεία εικονική στο πτώμα της Σαμπντόρια, την οποία ήδη είχαν ρίξει τελευταία αγωνιστική. Και τώρα ξαφνικά βρίσκονται να παλεύουν για το Champions League. Αυτές οι δύο λοιπόν. Είναι που πάνε να καθορίσουν και τη μάχη της κορυφής. Άρα στο άλλο παιχνίδι, οι Γιουβέντους με την Σαμπντόρια παίζουν το μεσημέρι και στις 4 είναι το άλλο μεγάλο παιχνίδι, είναι η Τζένοα με την Ρώμα. Μια Τζένοα που είναι σε τρομερή κατάσταση φέτος. Πέρσι, στο ίδιο σημείο, μετά από 14 αγωνιστικές, ήταν 14η. Τώρα είναι τρίτη και έχει κάνει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε ποιος θα είναι αυτός που θα την έχει φέρει σε αυτό το σημείο, ποιος θα είναι ο killer της ομάδας, δεν θα το πίστευες ποτέ. Ειδικά εσύ. Αλεσάνδρο Μάτρι, μυθικά πράγματα. Μόλις 8 παιχνίδια βασικός, 6 γκολ, 4 assist, κομμένο μαλλί, κοπέλα τον αποθεώνει, παιχταράς. Τζένοα συνολικά 9 ματς αίτητη και έχει υποχρεώσει σε ήττα και τη Γιούβε και την Μίλαν στο Μαράσι. Τελευταία ευκαιρία της Μίλαν, πιστεύεις ή θα έχει και άλλα περιθώρια? Έτσι πως είναι φέτος. Υποδέχεται την Νάπολη, η οποία πέρσι στο ίδιο παιχνίδι έκανε την πρώτη νίκη στο Σαν Σίρο μετά από 27 χρόνια. Δηλαδή πήγαιναν εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να κερδίσουμε τίποτα. Φέτος μπορεί να το επαναλάβει έτσι όπως είναι η Μίλαν. Φέτος σίγουρα μπορεί να το επαναλάβει. Η Μίλαν έχει κρατήσει την αιστεία της ανέπαφη σε μόνο 2 παιχνίδια. Αν νικήσει η Μίλαν όμως, μπαίνει στο παιχνίδι καλά. Ακριβώς. Αν η Μίλαν νικήσει, την πιάνει την Νάπολη. Και μπορεί να ελπίζει, ειδικά έτσι πως είναι το πρωτάθλημα φέτος, που είναι όλες μαζί για την τρίτη θέση, είναι το μοναδικό πράγμα. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ειδικά η Μίλαν. Πιστεύω, μάλλον η Νάπολη έχει πιο πολλές πιθανότητες. Ωστόσο, αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Η Νάπολη όμως έχει κάνει τρελές γκέλες από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Έχει φέρνει όλο 3-3 και 2-2 και είναι. Η άμυνα της Νάπολη είναι κάτι στο οποίο μπορεί να ποντάρει η Μίλαν. Ειδικά αν λέμε υπόψη μας ότι επιστρέφει ο Κουλιμπαλή, εξέτησε. Και μάλλον επιστρέφει στην άμυνα του Ράφα. Οπότε αυτό μόνο καλό είναι για τη Μίλαν. Μόνο καλό είναι για τη Μίλαν, η οποία να πω κι άλλο ένα πράγμα ότι πέρα από την άμυνα που έχει ένα πρόβλημα και στην επίθεση δεν τα πηγαίνει καλά. Δηλαδή με τον Τόρες είδαμε τώρα τι γίνεται. Με σενάριο ότι επιστρέφει στην Τσέλσι, γενικά ο Μπελουσκόνη λέει στον Τζάκη να τον φτιάξει. Γενικά έχει μείνει στο ένα γκολ με την Έμπολη και δεν κάνει τίποτα. Απ' την άλλη, ο Λεσαραουί μόνο ένα γκολ. Άρα δεν παίξαμε ενέσει μπάλε μπροστά, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε αυτή η αγωνιστική είναι η ευκαιρία τη γιατί.
Οι ομάδες της Γένοβας παίζουν με τη Ρώμα και τη Γιουβέντους, οπότε μπορούν να ιτηθούν ή να χάσουν βαθμούς. Εκείνη να κερδίσει την Νάπολη και να πλησιάσει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Μακάρι να τα καταφέρει η Μιλάν, άρα να το κάνει, αν και το θεωρώ δύσκολο. Οπότε με εξαίρεση το αγγλικό, το ντέρμπι, ναι, μεν υπάρχουν ωραία παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερωνόμαστε full καμπιονάτο, έτσι δεν είναι? Full καμπιονάτο.